Εγώ τη δέσμευσή μου την τήρησα να επισκεφτώ τη Σύρο μόλις αρχίσει να ξεκαθαρίζει το πράγμα σε σχέση με την αυτογεία. Και νομίζω ότι η συγκυρία να επισκεφτώ ξανά το όμορφο νησί σας τις πρώτες μέρες της μεταμνημονιακής εποχής και μάλλον την πρώτη παρέμβασή μου μετά το τέλος να αφορά στους ανθρώπους του Μόχθου, στους εργαζόμενους. Νομίζω ότι αυτό είναι όχι απλά η υλοποίηση της δέσμευσης, αλλά και ένας θετικός συμβολισμός. Η ανάκαμψη και η έξοδος από την κρίση δεν θα έρθει μόνο σε κάποιους τυπικούς αριθμούς που δεν τους πολύ καταλαβαίνουμε, αλλά θα έρθει στην πραγματική οικονομία και κυρίως στους ανθρώπους του Μόχθου που θα ξαναβρούνε δουλειά και κυρίως δίκαιη εργασία, ποιοτική. Αν θέλετε, ο στόχος μας από εδώ και πέρα. Όχι απλά να επαναφέρουμε τη χώρα στην κανονικότητα, αλλά να κερδίσουμε το στοίχημα της εργασίας. Να σας δώσουμε ένα καλάθι με τοπικά παραδοσιακά προϊόντα, απόδειξη του γεγονότος ότι και η πρωτογενής παραγωγή σε ένα νησί των Κυκλάδων, σε ένα τουριστικό νησί, μπορεί να δώσει ένα στίγμα της ταυτότητας του νησιού, αλλά να βοηθήσει και στην οικονομική ανάπτυξη. Τόσα πολυκούμια που γνωρίζουμε όλοι, ποια είναι τα υπόλοιπα. Λοιπόν, είναι παραδοσιακές χαλβαδόπιτες, υπάρχει μέλι από ό,τι βλέπετε. Χαλβαδόπιτες, όταν σταματάνε τα καράβια, ανεβαίνουν οι μικροπολιτές πάνω και μοιράζουν. Είναι και το σήμα κατά τεθέν του νησιού, λοιπόν, και το λουκούμι και χαλβαδόπιτα. Βλέπετε αποξεραμένη ντομάτα, παστελαριές, κάπαρι και άλλα τοπικά και προϊόντα. Φανταστική. Νομίζω ότι και η σύζυγό σας θα τεκτηνήσει αναλόγως τα προϊόντα αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά κι εμείς. Ευχαριστώ.